Για να το πάμε, για να το πάμε και στο κομμάτι της αυριανής, του αυριανού λαϊκού δικαστηρίου. Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν, αύριο στην Ανατολική Θράκης 10, δικάζουμε τον κύριο Γραμμένο, αν είναι ένοχος απέναντι στον κύριο Σαββίδη. Πολλοί παοξίδες περιμένουν να μου πούνε ναι ή όχι. Γραμμένε, εγώ σε κατηγόρησα να πούμε, είπα ότι δεν έδωσες αυτά που έπρεπε στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει οι παοξίδες να είναι θυμωμένοι μαζί σου και το ρεπορτάζ μου βγαίνει πάρα πολύ σωστό και αληθινό, γιατί μαθαίνω ότι έχει να σου μιλήσει 2 μήνες ο κύριος Σαββίδης. Γιατί να έχει να σου μιλήσει 2 μήνες ο κύριος Σαββίδης? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα συζητήσουμε εδώ με τους παοξίδες. Το άλλο είναι ότι η μία κατηγορία είναι αυτή. Και κατηγορούμε όλες τις θρησκείες και μαζί και του χριστιανισμού για χειραγώγηση και τρομοκρατία απέναντι στους λαούς και συνεργασίες φιλίες με τις εκάστοτε πολιτικές εξουσίες. Αν αυτό εδώ πιστεύετε. Ούτε καν σηκώνει συζήτηση, είναι αυτονόητο. Όχι. Το αυτονόητο δικάζουμε. Είναι το αυτονόητο. Αν πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός. Ένα λεπτό. Αν πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός χειραγωγεί, τρομοκρατεί το λαό, αφήνει πίσω την κουλτούρα για εξέλιξη και έχει συνεργασίες με τις εκάστοτε εξουσίες. Είτε είναι Χούντα, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έχει καλές σχέσεις. Ποτέ στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία κόντρα να βγει ένας Μητροπολίτης, ένας παπάς και να πει έξω τους κλωτσάμε. Αλλά να είναι παπάς για το καλό της χώρας. Αλλά όχι να είναι παπάς επειδή είναι νεοδημοκράτης, ξέρω εγώ, και να είναι το Πασόκ απάνω, ή να είναι Πασοξής και να είναι Νέα Δημοκρατία. Μην είναι δηλαδή κομματόσφυλο ο εκάστοτε Μητροπολίτης.